Είναι σημαντικό ότι αυτό που έχει ξεκινήσει αφορά μια ευρύτερη, εντάσσεται μάλλον σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αλλαγών που γίνεται στο ενεργειακό σύστημα της χώρας. Υπενθυμίζω ότι εν όψη του 2030 και το δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η χώρα σε υπογράφοντας την κλιματική αλλαγή, τη συμφωνία για την κλιματική αλλαγή στο Παρίσι, καθώς και τους φιλόδοξους στόχους του 2030 που τίθεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέλουμε και δουλεύουμε εντατικά στην ιδέα ότι θα μεταβούμε σε ένα ενεργειακό μοντέλο που θα έχει πολύ περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θα διατηρήσουμε το ειδικό βάρος του λιγνίτου σε βαθμό που καλύπτει τους περιβαλλοντικούς στόχους που έχουμε θέσει, αλλά έχουμε ανοίξει ήδη τη συζήτηση και για τη μεταλιγνητική εποχή, περιοχές και περιφέρειες δηλαδή, οι οποίες θα πρέπει να σχεδιάσουν την ανάπτυξή τους για τη μεταλιγνητική περίοδο. Ταυτόχρονα έχουμε θέσει άλλους δύο στόχους. Πρώτον, την αντιμετώπιση ενεργειακής φτώχειας και δεύτερον, την προσπάθεια η μετάβαση αυτή να είναι ισορροπημένη και να επιτρέπει τη μέση που έχουμε για την ενέργεια και τη χρήση και την κατανάλωσή της να φαίνουν μειούμενες ως ενεργειακός κόστος τόσο για τον οικογενειακό όσο και για τις επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, η επέκταση του φυσικού αερίου είναι ένα απόσπαστο κομμάτι, διότι το φυσικό αέριο έχει ισορροπήσει την ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το ιστορικό, το πρόσφατο, θα μιλήσω για παλαιότερα, θα σταθώ στις πρόσφατες πρωτοβουλίες. Το ιστορικό, το πρόσφατο είναι πάρα πολύ απλό. Το ΚΙΣΥ του 2016, το Κυβερνητικό δηλαδή Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, τον Απρίλιο του 2016, προτεραιοποίησε το σχεδιασμό, τότε ήταν ενιαία η ΔΕΠΑ, δεν είναι τώρα όπως έσπασε σε δύο εταιρείες, θα σας πω μετά γι' αυτό. Προτεραιοποίησε τον Απρίλιο του 2016 την επέκταση του δικτύου διανομής φυσικού αερίου αρχικά στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, εξαιρείται Θεσσαλονίκη και Στερεάς Ελλάδας και συνέχεια Δυτική Μακεδονία, Ήπειρο και άλλες περιφέρειες. Ο σχεδιασμός μέχρι τότε βρισκόταν και έπαιρνε υπόψη του την παλιά συμφωνία που είχε ο ΤΑΠ, το οποίο δεν είχε αρκετές εξόδους για την πόρια Ελλάδα. Μετά την επαναδιαπραγμάτευση της συμφωνίας με το ΤΑΠ, με την πραξία του ΤΑΠ, πετύχαμε δύο πράγματα. Πρώτον, να υπάρξουν τρία νέα σημεία εξόδου του ΤΑΠ, εκ των οποίων τα δύο στην Δυτική Μακεδονία, το Λεμαΐδα και η Καστοριά, και δεύτερον, να υπάρξει υπερτριπλάσια ανταποδοτικά όφελη για τις τοπικές κοινωνίες, 32 εκατομμύρια έναντι 11 εκατομμυρίων. Με βάση αυτή τη συμφωνία με τον ΤΑΠ, δημιουργήθηκαν νέες δυνατότητες προκειμένου να επανασχεδιαστεί όλο το σύστημα επέκθεσης του φυσικού αερίου στην Βόρεια Ελλάδα. Προκειμένου να συμβεί αυτό, η νέα εταιρεία, η ΔΕΔΑ, η οποία αποσπάστηκε από τη ΔΕΠΑ και αφορά την επέκταση του δικτύου στο υπόλοιπο της Ελλάδας, εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, που τώρα πληκτριοποιείται η ΔΕΠΑ, το επενδυτικό σχέδιο της ΔΕΔΑ επαναδιατυπώθηκε το 2017 μέσα από δύο διαδοχικές μελέτες της Deloitte, μία το Φεβρουάριο του 2017 και μία τον Οκτώβριο του 2017, με πλήρη ανάλυση κόστους ωφέλους για τη διείσδυση του φυσικού αερίου στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Με βάση αυτή τη μελέτη, υπαρκτή πλέον και με όλα τα δεδομένα στα χέρια μας, προβλέπεται σε πρώτη φάση ανάπτυξη δικτύων διανομής φυσικού αερίου στον οικιστικό ιστό της Καστοριάς, του Άργους Οριστικού και των Μανιάκων, καθώς και η τροφοδοσία της πόλης των Γρεβενών με συμπιεσμένο φυσικό αέριο CNG. Συγκεκριμένα στο 2023 προβλέπεται για την περιοχή σας η ανάπτυξη και λειτουργία 138,6 χιλιόμετρων δικτύου χαμηλής πίεσης και 15 χιλιόμετρων μέσης πίεσης. Αυτό
στατιστική συνειδητοποίηση 885 συνδέσεων με χρήστες οικιακούς και εμπορικούς στην εξαιρετική πλειοψηφία, ενώ στο χρονικό ορίζοντα δεκαετίας στα δίκτυα διανομής των πόλεων θα συνδεθούν επιπρόσθετα περίπου 3.600 οικιακοί και εμπορικοί καταναλωτές. Το σύνολο της επένδυσης για αυτή τη φάση μέχρι το 2023 το σύνολο της επένδυσης είναι 21,8 εκατομμύρια ευρώ και η χρηματοδότηση θα προέλθει κατά τα 12,6 εκατομμύρια από το ΕΣΠΑ, 7,5 εκατομμύρια από δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και 1,7 από το μετοχικό κεφάλαιο και τη συμβολή των πελατών. Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος διείσδυσης του φυσικού αερίου σε όσο δυνατό μεγαλύτερο ποσοστό, αποτελεί επιλογή να χρησιμοποιηθεί η επιδότηση μετατροπής των εσωτερικών εγκαταστάσεων των οικιακών και εμπορικών πελατών, πολιτική που χρησιμοποιείται και σε άλλες περιοχές της χώρας. Νομίζω ότι αυτό είναι το δεδομένο. Ο σχεδιασμός είναι άμεσος, στηρίζεται σε όριμες μελέτες και την απόφαση της εταιρείας να προχωρήσει στην άμεση υλοποίηση του έργου, επαναλαμβάνω, με ορίζοντα το 2000 πλήρη ανάπτυξη του έργου, από το 2020 έως το 2023, με τη χρηματοδότηση, τη δομή την οποία σας ανέφερα. Χαίρομαι ιδιαίτερα για δύο ακόμα λόγους για την περιοχή. Πρώτον, ταυτοποιήθηκε αυτό που επεσήμανε ο Δήμαρχος, το θέμα του εκθεσιακού κέντρου του συνδέσμου για τη Γούνα. Αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό βήμα. Και το Υπουργείο μας αναλύει θετικά το θέμα. Είχαμε πολύ στενή συνεργασία με τους φορείς της περιοχής και είναι πολύ σημαντικό ότι νομοθετήθηκε αυτό. Και επιπρόσθετα είναι μια ευνοϊκή συγκυρία και νομοθετήσαμε επίσης το φθηνό τιμολόγιο για τη Δυτική Μακεδονία. Ένα θέμα το οποίο επίσης δίνει μια όθηση στην περιοχή. Επαναλαμβάνω ότι ο στόχος είναι πάρα πολύ κοινός, υποθέτω αυτόν μοιραζόμαστε όλοι. Είναι η ιδέα να κάνουν και να γίνουν όλα τα απαραίτητα βήματα, ούτως ώστε να στηριχθεί η παραγωγή, η επιχειρηματικότητα, η ανάκαμψη της οικονομίας της Δυτικής Μακεδονίας και βήμα-βήμα να επιλύουν τα θέματα των υποδομών και τα θεσμικά μέτρα, τα οποία θα στηρίξουν αυτό που όλοι επιθυμούμε, μια ανάκαμψη και στήριξη παραγωγικής δραστηριότητας της περιοχής με κανόνες κοινωνικής δικαιοσύνης. Σας ευχαριστώ.